Επιστρέψαμε, φίλοι μου, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή οικονομικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον Χάρη Παπαπανάγο, που είναι μαζί μας. Κύριε Παπαπανάγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ επίκαιροι από τον καιρό των μνημονίων. Οι οικονομολόγοι και όσοι ξέρουν οικονομικά έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και σας χρειαζόμαστε κάθε φορά για αναλύσεις. Τώρα λοιπόν, με τη νέα κυβέρνηση έχουμε πολλά τα οποία βλέπουμε και θέλουμε να σχολιάσουμε. Μέτρα ανάσα που εντάσσονται στο πρώτο οικονομικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί για να υπογραφεί στα γρήγορα, δηλαδή μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Καθώς προφανώς είναι προτεραιότητα η οικονομία, κύριε Παπαπανάγο. Ναι, και με πολύ μεγάλα challenges κιόλας, με το γεγονός ότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι έχουμε περάσει τρεις μεγάλες ύφεσεις, την δημοσιονομική μεγάλη ύφεση, την πανδημική ύφεση και την ενεργειακή ύφεση. Η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Την ίδια όμως στιγμή έχει να αντιμετωπίσει έναν υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για ολόκληρο τον κόσμο, και φαίνεται ότι ο πληθωρισμός αυτός παραμένει υψηλός παρά τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα μειώσει φόρους, θα αυξήσει μισθούς. Την ίδια στιγμή μην ξεχνάτε ότι κυνηγάμε την επενδυτική βαθμίδα, η οποία είναι βασική για να μπορέσει η χώρα να διατηρήσει έναν φθηνό δανεισμό με τον οποίο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Και την ίδια στιγμή μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί ώστε να μην θέσουμε ξανά την χώρα σε κινδύνους. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση για την νέα κυβέρνηση και για το οικονομικό επιτελείο. Εδώ μεταξύ ακούμε ότι είναι κοντά η επενδυτική βαθμίδα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο των ελληνικών τραπεζών να λέει ότι ίσως είναι και θέμα ημερών και όχι εβδομάδων το να την κατακτήσουμε. Την ίδια ώρα όμως ακούμε από την αντιπολίτευση κυρίως ότι είμαστε στενά μαρκαρισμένοι από την Ευρώπη και την Κομισιόν και ότι δεν είναι πολύ εύκολο να δοθούν πολλά αν δεν έχουν ισοζύγιο στο δημοσιογραφικό δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Έχετε δίκιο. Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι και η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση. Έχουν γίνει προεκλογικές εξαγγελίες τόσο όσο αφορά τη μείωση των φόρων, όπως επίσης και εξαγγελίες για αύξηση των μισθών. Αυτά τα δύο πράγματα ταυτόχρονα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να τα επιτύχει και να τα τροχοδρομήσει αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή στην οποία θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα καταλαβαίνει πλέον ότι χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό το απαιτούν και οι αγορές και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην τρέχουσα τουλάχιστον περίπτωση να μπορέσουμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και μετά με λελογισμένο τρόπο να προχωρήσουμε είτε σε κάποιες αυξήσεις μισθών είτε σε κάποιες μείωσεις φόρων. Δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα αυτή τη χρονική στιγμή. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Παπαπανάγο, στο τι ακούμε αυτές τις μέρες. Ακούμε για αύξηση του αφορολόγητου κατά 100 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι στο θέμα θα υπάρξει και υπάρχει και Υπουργείο πλέον οικογένειες, έτσι κι αλλιώς, ότι θα υπάρξουν κάποιες τέτοιες διευκολύνσεις. Επίσης, ακούμε για νέο μισθολόγιο και αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων, κάποιες αυξήσεις οποίες θα τις δουν οι συνταξιούχοι. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύσει, όπως διάβαζα σήμερα νομίζω στην Καθημερινή, το καρότο και μαστίγιο, πρώτα μέτρα για την φοροδιαφυγή και μετά μείωση τεκμηρίων και τέλους επιδιδεύματος. Ναι. Όλα κατά τη γνώμη τη δική μου αυτά συντελούν στην αύξηση του βιωτικού επίπεδου
των φορολογούμενων, μην ξεχνάτε ότι μισθολογικά έχουμε ίσως τον τρίτο κατώτερο μισθολόγιο σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από την Βουλγαρία και την Σλοβενία. Άρα, ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα δύο περασμένα χρόνια οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού διεύρωσαν το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο το βιωτικό επίπεδο. Επομένως, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οι αυξήσεις στα μισθολόγια δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά είναι επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς προσπαθεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της δημογραφικής, αν θέλετε, βελτίωσης, να βοηθήσει περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά, να δώσει, αν θέλετε, ίσως και λίγο με περισσότερα κίνητρα. Το δημογραφικό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και θα το δούμε ειδικά τις επόμενες δεκαετίες, όπου θα υπάρξει σημαντική μείωση του ελληνικού πληθυσμού με πολύ σημαντικές συνέπειες σε πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας, όπου θα δούμε σημαντικές μειώσεις. Επομένως και αυτό θα σας έλεγα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντως, κύριε Παπαπανάγο, το θέμα της φοροδιαφυγής επανέρχεται έτσι πολύ δυναμικά. Δυστυχώς το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι θέτουν σαν το πρόταγμά τους είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν το κατορθώνουν όμως, καθώς είμαστε συνεχώς να μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι μπορούμε, όχι εγώ, οι περισσότεροι από εμάς, των εκ των πολιτών, ότι μπορεί καμιά κυβέρνηση να τα βάλει με μεγάλα, πολύ μεγάλα συμφέροντα. Ναι, πολύ μεγάλη συζήτηση. Να σας δώσω μερικά... Δηλαδή, κυνηγάμε τις αποδείξεις που καλά κάνουμε, βέβαια, από κάποιον που θα βγάλει από εδώ, από εκεί, 50-100 ευρώ και πολύ καλά κάνουμε, επαναλαμβάνω, και αφήνουμε όμως τα τεράστια που είναι, την τεράστια σχροκέρδια που υπάρχει, στα καύσιμα, έτσι θα πω, κάτι πάρα πολύ παλιό, ας πούμε, και σε άλλους έτσι, τομείς, όπου η παραοικονομία ανθεί. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και τα νούμερα λένε ότι αυτή τη στιγμή η σκιώδης οικονομία, η παραοικονομία βρίσκεται στο 26% του ακαθάριστου ενεργού προϊόντος μας. Δηλαδή, ουσιαστικά, πάνω από το 1/4 του προϊόντος το οποίο παράγεται στην χώρα δεν δηλώνεται. Και είναι ίσως το μεγαλύτερο νούμερο το οποίο θα δούμε σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, έχουμε και εκεί μια μεγάλη πρωτιά, παρά το γεγονός, να το επισημάνω, ότι προοδευτικά την τελευταία 15ετία μειώνεται και μειώνεται συνεχώς. Ήμασταν στο 36% του ΑΕΠ, φτάσαμε στο 26% του ΑΕΠ, έχουμε μειώσει τη σκιώδη οικονομία κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, είναι μια επιτυχία, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι όσο περισσότερο γίνεται η ψηφιοποίηση του κράτους, όσο περισσότερο γίνεται η ψηφιοποίηση στο εμπόριο, τα ποσοστά αυτά θα συνεχίσουν να μειώνονται. Οι ψηφιακές συναλλαγές έχουν βοηθήσει στη μείωση της παραοικονομίας. Ακόμα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο οποίο δεν γίνονται ψηφιακές συναλλαγές. Μην ξεχνάτε δυστυχώς ότι ακόμα και σήμερα τον υδραυλικό μας, τον ηλεκτρολόγο μας, τον πληρώνουμε όλοι μετρητά. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί γιατροί ακόμα και σήμερα τους πληρώνουμε με μετρητά. Εγώ όμως θα σας έλεγα ότι το πολύ μεγάλα κομμάτια της παραοικονομίας βρίσκονται ίσως, θα σας πω το κυριότερο κομμάτι, στο κομμάτι της ναυτιλίας.
Μην ξεχνάτε. Δεν το ήξερα όμως, κύριε Παπαπανάγο, θέλω να πω και θέλω να βάλω στη συζήτησή μας και αυτό. Από πολύ παλιά είχα ακούσει από άτομα που γνωρίζουν οικονομικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία χωρίς παραοικονομία. Τον καιρό προμνημονίων σας λέω, τον καιρό που ήμασταν άπλες στη χώρα. Και εγώ ήμουν πολύ μικρή τότε και κοίταγα με ανοιχτό το στόμα. Αλλά μου την τεκμηρίωνε την άποψή του. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει παραοικονομία. Κοιτάξτε, ακόμα ας πούμε και σε ανεπτυγμένες χώρες, πάρτε τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Νέα Ζηλανδία, χώρες οι οποίες το ποσοστό της παραοικονομίας είναι στο επίπεδο του 5 με 6% του ΑΕΠ. Και η διαφορά του 5 με 6% του ΑΕΠ με το 26% του ΑΕΠ είναι τεράστια. Εμείς είμαστε στο 26 δηλαδή. Εμείς είμαστε στο 26. Το 26%. Αλλά άλλο είναι το 5 και το 6 και άλλο είναι το 26. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν τεράστια ακόμα περιθώρια για τη μείωση της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Εγώ θα σας έλεγα για παράδειγμα ότι η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΑΕΠ μας είναι περίπου στο 9%, μπορούσε να ήταν στο 29%. Αλλά τα ναυτιλιακά κεφάλαια βρίσκονται σε παράκτια κέντρα και φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, και εδώ πέρα, εγώ θα σας έλεγα ότι χρειάζεται και μια πολιτική για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα κεφάλαια πίσω στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την Ελλάδα, θα σας φανεί παράξενο έτσι που θα σας πω, ένα φορολογικό παράδεισο. Πάντως χρόνια Ελλάδα ακούω τέτοιες προτάσεις και προφανώς συμφωνείτε κι εσείς, αλλά δεν βλέπουμε κάποια κυβέρνηση να προωθεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Δηλαδή δεν μπορούμε ταυτόχρονα να αυξάνουμε τους μισθούς, τους οποίους πρέπει να τους αυξήσουμε, στο δημόσιο να αυξάνουμε συντάξεις και την ίδια στιγμή να ρίχνουμε ραγδαία τους φορολογικούς συντελεστές στο επίπεδο του 9 και 10%. Από 24% και που είναι για τις επιχειρήσεις και στο 45% που είναι για τα φυσικά πρόσωπα. Μιλάω για τους ανώτατους φορολογικούς συντελεστές. Ναι. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται συνέπεια και νομίζω ότι χρειάζεται και τη βοήθεια όλων μας, τουλάχιστον στο να ζητάμε αποδείξεις στις συναλλαγές μας. Πάντως, κύριε Παπαπανάγο, εάν δεν μπορέσουμε να ρίξουμε την ακρίβεια, όποια αύξηση και να έρχεται, ροκανίζεται και μπορεί μεν να είναι αύξηση, αλλά αυτό που μετράει ο καθένας από εμάς είναι πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν φτάσει στο τέλος τετραετίας, όπως υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μέσος μισθός, παραδείγματος χάρη, στα 1.500 ευρώ, αλλά με τα 1.500 ευρώ δεν μπορείς να ζεις, γιατί τα ενίκια είναι στα ύψη, γιατί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι στα ύψη, γιατί τα καύσιμα είναι στα ύψη, δωρονάδωρον είναι όλο αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ είναι και το τεράστιο πρόβλημα, ότι δυστυχώς πολύ φοβάμαι, ας βγω λάθος, ότι ο πληθωρισμός θα επιμείνει και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι καν μια επιμονή κάποιων περαιτέρω μηνών. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να είναι μια ιστορία η οποία θα μας πάρει χρόνια. Υπάρχει μεγάλη, αν θέλετε, αβεβαιότητα στον πλανήτη μας. Η ουκρανική-ρωσική σύραξη φαίνεται ότι θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι ο πλανήτης σε μεγάλο βαθμό και παρά τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει για απεξάρτηση εξαρτάται ακόμα από τους ρωσικούς φυσικούς πόρους. Πολύ φοβάμαι ότι οι τιμές στην ενέργεια θα συνεχίσουν να είναι αυξητικές. Βλέπετε πρόσφατες αποφάσεις του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής. Το μόνο πράγμα το οποίο θα επιτύχουν είναι την αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία όπως βλέπετε με την εμπειρία την οποία έχουμε, τροφοδοτεί όλο το φάσμα των τιμών στα βασικά τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει συνεχώς τα επιτόκια. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το πράγμα είναι εις βάρος της ανάπτυξης. Λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα συνεχιστεί η αύξηση αυτή των επιτοκίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος το οποίο θα έχουμε στους αναπτυξιακούς μας ρυθμούς θα συνεχιστεί και μπορούμε να δούμε ακόμα και ύφεση. Εκείνο όμως το οποίο σίγουρα σας λέω είναι ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ιστορία του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός θα είναι επίμονος, θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια και θα συνεχιστεί αυτό το ροκάνισμα του διαθεσίμου εισοδήματος των οικοκυριών. Κύριε Παπαπανάγο, κλείνοντας, επειδή εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς out of the box, μια ερώτηση που είναι προσωπική, θα μπορούσα να σας την κάνω εκτός αέρα, αλλά πιστεύω ότι αφορά και κάποιους από τους φίλους που παρακολουθούν. Επειδή σήμερα είναι η μέρα βαθμών και πανελλαδικών εξετάσεων που φτάνουν σε ένα ορόσημο με την ανακοίνωση της βαθμολογίας, θέλω να ρωτήσω, και ο γιος μου τα πήγε πάρα πολύ καλά και πιθανώς να είναι στο πανεπιστήμιό σας, θέλω να ρωτήσω για το τμήμα χρηματοοικονομικής και λογιστικής, πόσο καλό είναι στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΜΑΚ, και τι ranking έχει στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, θα σας πω ότι το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η βάση του βέβαια είναι υψηλή βάση, αλλά είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πολύ διεθνοποιημένο, έχει δηλαδή εξαιρετικές σχέσεις με πάρα πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσελκύει φοιτητές από πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, έχει εξαιρετικά μεταπτυχιακά και έχει μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση σε πάρα πολλούς τομείς της χρηματοοικονομικής, της τραπεζικής και της λογιστικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για την πολύτιμη, την ωραία συζήτηση. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι και σας. Για χαρά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, γιατί η ζωή θέλει και έξοδο, η ζωή θέλει και θέατρο, η ζωή θέλει και υποκριτική. Θέλει οπωσδήποτε. Η Ανδρομάχη Χρυσομάλη, η γνωστή σκηνοθέτης, θα είναι μαζί μας με την Πινακοθήκη των Ηλιθίων, με καλοκαιρινή διάθεση πάντα. Θα δώσουμε και προσκλήσεις να είστε μαζί μας.